Η έντονη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή, εδώ και 1,5 μήνα, έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις για τις διαστάσεις των καταστροφών. Συζητήσεις για τα αίτια των ζημιών, αλλά και για το τι πρέπει να γίνει για να αποφευθούν στο μέλλον εικόνες όπως αυτές που είδαμε και στην Οικουμενίδη, αλλά και εδώ στην Αθήνα. Ο Αντένα επιχειρεί απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα με βάση πειράματα που έγιναν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Νικομήδια 17 Αυγούστου, Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου, Ταϊβάν 21 Σεπτεμβρίου, τρία ισχυρά πλήγματα του Εγκέλαδου. Κοινός παρονομαστής, τα χιλιάδες κτίρια που κατέρευσαν, οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που σκοτώθηκαν. Ακόμα και περιοχές που πιστεύαμε ότι είναι άτρωτες, όπως η Ταϊβάν και η Αθήνα, υποκλήθηκαν στη μανία του Εγκέλαδου. Δεν λέω ότι δεν φταίει το κτίριο, αλίμονο. Δεν λέω ότι δεν φταίνουν τα υλικά. Δεν λέω ότι δεν φταίει και ο μηχανικός εν μέρη, αναλαμβάνει και αυτός ένα μέρος των ευθυνών προφανώς και ο κατασκευαστής και ο καθηγητής. Όμως η μία κατάρρευση είναι συνδυασμός πάρα πολλών παραμέτρων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή ενός κτιρίου καταλήγουν στο να καταρρεύσουν τα υποστηλώματα, στο να σπάσουν οι κολόνες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κρισιμότερος παράγοντας μιας αντισεισμικής κατασκευής είναι ο οπλισμός, δηλαδή τα σίδερα στον μπετόν και ιδιαιτέρως οι συνδετήρες που συγκρατούν τις ράβδους. Και αυτό διότι σε ένα σεισμό μόλις λυθούν οι συνδετήρες, λυγίζουν τα κολονοσίδερα και αποδιοργανώνεται το σκυρόδεμα. Αυτό συμβαίνει ακόμη και στις κολόνες που μπορεί να έχουν αρκετό σίδερο αλλά δεν κατασκευάζονται με τις σωστές προδιαγραφές. Η αντισεισμικότητα των δοκαριών και ιδιαιτέρως των υποστηλωμάτων εξαρτάται κυρίως από τους συνδετήρες, όπως μας εξηγεί ο κύριος Απόστολος Κωνσταντινίδης, πολιτικός μηχανικός. Δηλαδή, ανοίγουν τα τσέρκια, λυγίζουν τα κολονοσίδερα και σπάνε οι κολόνες. Είναι τόσο υψηλές οι εντάσεις που εξασκώνται στη διάρκεια ενός σεισμού που το σκυρόδεμα διονγκώνεται πλευρικά και οι ράβδοι του οπλισμού λυγίζουν. Η δοκή και τα υποστηλώματα αστοχούν με άνοιγμα των συνδετήρων, κάτι που συμβαίνει ακόμη και σε σεισμούς μικρού μεγέθους, όταν οι συνδετήρες δεν είναι σωστά τοποθετημένοι. Εστιάζοντας την έρευνα ακριβώς σε αυτά τα στοιχεία, ο πολιτικός μηχανικός κ. Απόστολος Κωνσταντινίδης προχώρησε στην παρουσίαση των αντισεισμικών θωράκων. Πρόκειται για μια επινόηση Ελλήνων επιστημόνων για σπυροειδείς συνδετήρες που τοποθετούνται αντί για τσέρκια στις κολόνες και στα δοκάρια. Είναι ένα μονοκόμματο σίδερο, μήκους παραδείγματος χάρη 100 μέτρων, το οποίο είναι συνεχές. Είναι σαν ένα ελαττήριο το οποίο αγκαλιάζει την κολόνα ή το δοκάρι τόσο καλά ώστε πρακτικά δεν μπορεί να ανοίξει αυτή η κολόνα, δεν μπορεί να σπάσει ποτέ. Το σύστημα των θωράκων δοκιμάστηκε στα εργαστήρια οπλισμένου σκυροδέματος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πειράματα που έγιναν υπό τον καθηγητή κύριο Θεοδόσιο Τάσιο. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών ήταν εντυπωσιακά. Οι αντισεισμικοί θώρακες έχουν μεγαλύτερη αντοχή στους σεισμούς, τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με τα τσέρκια που τοποθετούνται στο χέρι και τουλάχιστον 100% από το συνηθισμένο πλέγμα με άγκιστρο 90 μοιρών. Η μέθοδος των θωράκων, προϊόν έρευνας Ελλήνων επιστημόνων, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον κατασκευαστικών εταιριών στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Εκεί γνωρίζουν καλά πως όλα τα κτίρια, σωστά ή λάθος κατασκευασμένα, έχουν την ίδια συμπεριφορά σε όλο το χρόνο της ζωής τους. Εκτός από μία στιγμή, τη στιγμή του σεισμού, όπου σε ελάχιστα δευτερόλεπτα κρίνεται όχι μόνο η ποιότητα της κατασκευής, αλλά και η ζωή μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται μια οικοδομία όταν εφαρμοστεί το σύστημα θώραξη είναι μόλις 0,5%. Δηλαδή, με ελάχιστα λεφτά μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ασφαλεία του σπιτιού μας.